Καλησπέρα κύριε Αγίου. Βεβαίως παρακολουθούμε και τις αναρτήσεις σας. Είναι διαχειρίσιμη επί του παρόντος, επισημαίνεται, η φωτιά. Καταλαβαίνουμε όμως ότι στη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνετε στην περιοχή λαμβάνοντας και τα ανάλογα μέτρα. Ναι, προφανώς και θα παραμείνουμε. Δεν έχουμε να αποδεσμεύσει δυνάμεις, κύριε Αγίου, από αυτές τις οποίες έχουν ανταποκριθεί σήμερα και από την πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά, αλλά και από όλες τις δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν σήμερα την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα παραμείνουμε και θα εργαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια νύχτας. Ο στόχος είναι να ασφαλίσουμε τουλάχιστον την περίμετρο, αλλά με κάθε επιφύλαξη, κύριε Αγγελού, καθότι παρακολουθούμε και την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και σίγουρα αύριο προβλέπονται να υπάρχουν άνεμοι, και γι' αυτό είπα ότι ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και ό,τι δίδουμε, το δίδουμε με τη φύλαξη. Γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις το πώς θα σου εξελιχθεί μια πυρκαγιά, η οποία είναι εν εξελίξη, και μια πυρκαγιά στην οποία υπάρχουν αρκετές εστίες εσωτερικά, οι οποίες πολύ εύκολα μπορεί να σου μετατρέψουν, να σου μεταφέρουν πυρκαγιά στις άγκαρες περιοχές. Ναι. Και είναι, όπως παρακολουθήσαμε και από τα πλάνα και από τις εικόνες, περιοχή δύσβατη, δύσκολο να προσεγγιστεί από οχήματα της πυροσβεστικής. Τώρα, υπάρχει οποιαδήποτε, αν και κάπως πρόωρο, κύριε Κετή, υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για το σημείο εκκίνησης της φωτιάς, για πιθανά αίτια της φωτιάς? Ναι, στα πιθανά αίτια δεν θα μπορούσα να αναφερθώ, κύριε Αγγελού. Σίγουρα επικεντρωνόμαστε τώρα στο έργο της κατάσβεσης να ολοκληρωθεί και σίγουρα μαζί με την αστυνομία θα προχωρήσουμε στα πιθανά αιτία. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω μέχρι αυτή τη στιγμή, κύριε Αγγελού, είναι ότι εντοπίσαμε περίπου των χώρων των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά και εστιάζεται μεταξύ της ελαφριάς βιομηχανίας και της βαρετής βιομηχανίας σε υπαίθριο χώρο μεταξύ αυτών των δύο βιομηχανιών του Αγίου Σιλά. Αυτό το έχουμε εντοπίσει. Από εκεί και πέρα σίγουρα ξέρετε, παρακολουθήσαμε και πριν, αν μου επιτρέπετε κύριε Κετή, από το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δυναστής Κωνσταντίνου μεταφέρθηκαν παράπονα κατοίκων ή ιδιοκτητών υποστατικών στην περιοχή για σωρούς σκουπιδιών. Παρακολουθούμε μάλιστα αυτή τη στιγμή και στους δέκτες μας σχετικές εικόνες. Είναι αυτό ένας παράγοντας που υποβοηθά στο να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά, τα σκουπίδια? Ναι, να σας πω, κύριε Αγγελού, το επιβεβαιώνω και έχω ιδίαν άποψη ότι ο χώρος εκεί του Αγίου Σιλά είναι διάσπαρτος από σκουπίδια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής η οποία υπάρχει εκεί, και αριστερά και δεξιά του δρόμου. Σίγουρα τα σκουπίδια είναι παράγοντας ο οποίος επιταχύνει μια πυρκαγιά και την κάνει να αυτίσσεται και πολύ πιο γρήγορα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και τα σκουπίδια, μπορεί όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες περιβαλλοντικές και άλλες, να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά. Δεν θέλω όμως να προκαταλάβω και να πω ότι η πυρκαγιά δημιουργήθηκε από τα σκουπίδια. Ξεκάθαρο. Που βρέθηκε η αρχική αιστεία της πυρκαγιάς. Άρα, και όλα στο τραπέζι όταν θα ξεκινήσει η διερεύνηση. Σίγουρα η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση στη βάση μαρτυριών, αλλά θα καταδέσουμε εντελώς την πυρκαγιά και σίγουρα βρίσκουμε τα γενέστερα που αναφέραμε προηγουμένως. Μάλιστα. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή δύναμη, έτσι κι αλλιώς σε εσάς βασιζόμαστε, στην πυροσβεστική δύναμη Κύπρου. Καλή δύναμη λοιπόν, καλό κουράγιο και να ευχηθούμε αύριο να σας σταθεί, αν μη τι άλλο, σύμμαχος ο καιρός. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Σε όλοι, κύριε Αργυρού, και αυτή είναι η ανησυχία μας πραγματικά. Ναι, ή να ευχηθούμε να αποφευθούν οι κακές καιρικές συνθήκες. Γυμνή πάντως από πτυτικά